Κύριε Στυλιανίδη, τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τα μέτρα, θα τα ψηφίσει ή όχι? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αγωνιζόμαστε να σώσουμε την Ελλάδα και κινδυνεύουμε να εξαφανίσουμε τους Έλληνες. Και διαρωτώμε πώς θα ανασυγκροτηθεί η Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θεωρώ ότι το κράμα πολιτικής που έχει επιλεγεί είναι παντελώς άδικο για δύο λόγους και μη ρεαλιστικό. Είναι άδικο διότι φύγει τα μεσαία και φτωχά εισοδήματα, αυτούς δηλαδή ακριβώς που δεν έπρεπε να πληρώσουν. Και θα έλεγα μη ρεαλιστικό διότι έχει πολύ φτωχή ως ανύπαρκτη διάσταση αναπτυξιακή. Δεν άκουσα τίποτα για επιθετικές αποκρατικοποιήσεις. Δεν άκουσα τίποτα για στοχευμένες επεμβάσεις προκειμένου να διευκολυνθούν, αν θέλετε, να διευκολυνθεί η μείωση δαπανών. Παραδείγματος χάρη, γιατί να μην λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια τα νοσοκομεία και να μην γίνεται απολογισμός και ισολογισμός κάθε τέλος του έτους. Για ποιο λόγο να είναι κλειστή στο μονοπόλιο? Το ερώτημα και γιατί δεν το κάνανε ως τώρα. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Τσίμα. Εμείς επιχειρήσαμε να απελευθερώσουμε το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση, δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα για το κράτος με την προσέλκυση 100.000 ξένων φοιτητών στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό όμως εμποδίστηκε από την πολιτική δειλία της τότε αντιπολιτεύσεως, η οποία το ανέτρεψε στην συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων πάνω από 2 δις για την οπτική ίνα, το οποίο έχει παγώσει. Εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να στραγγίσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τα δεδομένα εισοδήματα, αυτά δηλαδή που μπορεί εύκολα να συλλάβει. 11 δις που φεύγανε στο εξωτερικό πριν από λίγες μέρες, όταν προανακοινώνατε επιπόλαια τη φορολόγηση των καταθέσεων, δεν τα εμπόδισε κανείς να φύγουν. Δεν έχει νόημα να κοιτάμε στο παρελθόν. Οι ευθύνες είναι διακομματικές και διαχρονικές. Είναι λάθος από πλευρά σας να κλείνετε την οικονομική σας ανάλυση σε μία μόνο περίοδο. Κάθε άλλο. Όταν ήταν 30% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και εκτινάχθηκε στο 100% επί των δικών σας ημερών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε λόγο να κοιτάμε πίσω. Όταν τα σπρέτς ήταν 170% και το επιτόκιο δανεισμού 3%, μπορούσε αυτή η κυβέρνηση να βγει στην αγορά και αντί να φωνάζει έκανε λάθη πολλά. Εγώ να δεχτώ. Λεφτά έχουμε που πήγαν τα λεφτά να πάει να δανειστεί για τα 2 χρόνια. Εγώ θα δεχτώ. Και να κερδίσει το χρόνο. Η κυβέρνηση έκανε πολλά λάθη. Όλα αυτά να τα δεχτώ. Μεθαύριο στη Βουλή θα κάνετε. Το τι θα κάνουμε θα το προσδιορίσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες μέρες στη Βουλή, σταθμίζοντας κατά τη γνώμη μου δύο πράγματα. Ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδος αλλά και ποιο είναι το συμφέρον των Ελλήνων, στους οποίους δεν μπορούμε να τους αγνοούμε. Πάντως αυτή τη στιγμή κυβερνά το Πασόκ και πρέπει αυτό να πάρει την ευθύνη της απόφασης. Είναι γεγονός ότι κυβερνούμε. Το να προσπαθούμε και να μεταβιβάσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης την ευθύνη δείχνει φυγομαχία. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν πρέπει να γίνεται στον τόπο αυτό είναι αυτό.